Θα πάμε μέχρι το Αρκαλοχώρι, τηλεφωνικός. Θέλω να συναντήσουμε ένα καλό φίλο, δημότη καταρχήν Αρκαλοχώριου, που είναι και αυτός από τους πρώτους σε θελοντικές ομάδες, τον Κώστα τον Κατάτσιο. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα από το Αρκαλοχώρι. Καταρχήν σήμερα είμαστε 48 ώρες και κάτι παραπάνω, 50 ώρες και πάνω από το μεγάλο σεισμό. Τρίτη μέρα. Βέβαια θα έλεγα ότι είμαστε 4 μήνες σχεδόν από τότε που άρχισε αυτό το φαινόμενο. Αλλά έχω την εντύπωση, Κώστα, ότι σήμερα φαίνονται πιο πολύ, αρχίζουν και φαίνονται οι μεγάλες πληγές, έτσι, της περιοχής. Εγώ φοβάμαι ότι το όλο φαινόμενο δεν έχει φανεί ακόμα. Και οι πληγές και οι ελλείψεις, και νομίζω ότι και η κούραση των ανθρώπων θα βγει από την επόμενη εβδομάδα. Ναι, η κούραση. Και η απόγνωση και η αγωνία και όλα αυτά μαζί. Ναι. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα, δηλαδή που φορτίσουν το κινητό τους και μπαίνουν τη νύχτα στα σπίτια. Να το πάρουν, το αφήνουν το απόγευμα και μπαίνουν το βράδυ. Είναι πολλά πράγματα απλά, καθημερινά που τα θεωρούμε δεδομένα, κι όμως γίνονται. Ναι. Ένα πλυντήριο. Κι όμως υπάρχει ανάγκη. Δηλαδή το φαγητό είναι η πρωτεύουσα και η κύρια. Βρίσκεται και έχει βρεθεί και έχει καλυφθεί πλήρως από φορείς, από συλλόγους, από το Δήμο, από τη Μητρόπολη, από πολλούς και από εθελοντές. Ναι. Όμως αρχίζουν και τρέχουν και άλλα προβλήματα πίσω. Ναι, και ακόμα απλά είναι πίσω. Και ακόμα είναι πίσω. Εγώ δεν θέλω να το πω για να απογοητεύσουν τον κόσμο, γιατί και ο κόσμος περίπου ξέρει. Αλλά αυτή τη στιγμή, ξέρεις, το βλέπεις και εσύ, υπάρχει καταρχήν κόσμος που δεν θέλει να φύγει από τα σπίτια του, ή να το πω έτσι, μακριά από τα σπίτια βέβαια του, έτσι. Δεν θέλει να φύγει, βέβαια δεν θέλει να φύγει. Και λογικό το βρίσκω. Όταν έγινε ο προσωσμός, ο χθεσινός, ο προσωσμός, 8 ώρες, πόσο ήταν, ναι. Ήμουν στο δρόμο, τα μάξι μου κουνήθηκε δεξιά-αριστερά. Και εκείνη την ώρα αυτομάτως είδα πάρα πολλούς που πετάχτηκαν από τα σπίτια τους. Εγώ θεωρώ. Κώστα, γιατί ναι, δεν σε πιάνουμε καλά, είσαι κάπου που δεν... Ναι, τώρα ακούγομαι καλύτερα. Ναι, τώρα. Ωραία. Και μου έκανε εντύπωση ότι εκείνη την ώρα είδα άτομα που πετάχτηκαν από τα σπίτια τους, έντρομοι. Και λέω, εγώ θεωρούσα ότι είχαν φύγει σε χωριά, στο Ηράκλειο, έστω και στο Τζούτσουρο ή στο Καστέλι που είναι πιο... δεν γίνονται τόσο αντιληπτοί σεισμοί. Κι όμως είδα πάρα πολλά άτομα και χθες το ίδιο βράδυ, σας το λέω, πάλι κοιμόταν στα σπίτια τους. Βέβαια θεωρούν ότι είναι ασφαλή, ότι είναι πιο σύγχρονα, πιο τελευταία. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα κοιμούνται στα σπίτια τους. Ναι. Πολλοί. Η αγωνία είναι μεγάλη και η αβεβαιότητα είναι μεγάλη. Ο κόσμος, ας πούμε, εντάξει, περίμενε μετά τον πρώτο σεισμό, όταν είδε τα 4 ακόμα κάτι, ότι σύμφωνα με τους ειδικούς, ότι θα αρχίσει να... το φαινόμενο να υποχωρεί, όμως μετά το πρωινό που ήταν 5,2, θεωρώ ότι και αγχώνεται και ίσως να πολλαπλασιάστηκε η αβεβαιότητα. Ναι, και να πω κάτι, Κώστα μου, είναι βέβαιο ότι εντάξει, εμείς κυρίως από μια χτίνα και μετά νιώσαμε τους πολύ μεγάλους σεισμούς και ήταν όντως πολύ δύσκολο αυτό το φαινόμενο για όλες μας, αλλά αυτή η ιστορία των δονήσεων, των σεισμικών δονήσεων, τη ζει η περιοχή σας 4 μήνες, δηλαδή από Ιούνιο περίπου. Ναι, ναι, σε πιάνει λίγο αυτό, το φτάνει πια, ας πούμε, δηλαδή. Νομίζω κάπου διάβασα και έναν αριθμό των ίσων και στις 2600, κάπου εκεί, δεν μου έχει κάνει εντύπωση το νούμερο, ήταν τεράστιο. Ναι, όπως επίσης θα διάβασες ότι υπάρχει μια βύθιση της περιοχής κατά 14 εκατοστά, έτσι, δηλαδή άστα να πάνε όπως και να το δεις. Να σου πω κάτι τώρα, ο κόσμος είναι... όλος αυτή τη στιγμή σε σκηνές, τώρα τους μοιράζεται το πρωί, φαντάζομαι πρωινό, γίνεται συσίτιο κανονικά. Ναι. Το παρήγορο βέβαια είναι, ναι μεν, για να σου πω και αβεβαιότητα, το παρήγορο είναι ότι υπάρχει και ένας οργασμός αλληλεγγύης. Το λέω κυριολεκτικά έτσι. Είναι συγκινητικό αυτό, πρέπει να πω, έτσι. Είτε από επιχειρήσεις που έχουν αγκαλιάσει όλη αυτή τη δυσκολία, είτε από άτομα, έτσι, από άτομα, δηλαδή, θα το πω. Θα το πω γιατί συγκινήθηκα και πέστε μου ότι κρυφά ακούω εκείνο, γιατί ήμουν παράδειγμα. Θα το πω. Λοιπόν, ήρθε ένας άνθρωπος από ένα χωριό του Ηρακλείου και λέει, μαγείρεψα 20 μερίδες φαγητό και τις έφαγα με άλλους 19. Έτσι ακριβώς είπε. Είπε ότι μαγείρεψα για 20, δηλαδή. Μαγείρεψα σπίτι μου, ναι, και τις έφερα να τις φάω με άλλα 19 άτομα. Εγώ και άλλοι 19. Όποιοι βρεθούν. Ναι. Και οι άνθρωποι δεν τις ήξερε. Ναι.
Ναι, ναι. Και εγώ εκείνο το... Εκπληκτικό. Ήμουν παραδίπλα. Δεν το ήξερε ο άνθρωπος ότι... ναι, αυτά είναι τώρα να μην σε συγκινούν τώρα. Είναι τρομερό πράγμα. Όπως και πολλά άλλα πράγματα. Έφερα μπεμπιλίνο. Πού να τα αφήσω. Λάδι. Δηλαδή, ανθρώποι από μόνοι τους προθυμοποιούνται και είναι πολύ συγκινητικό. Αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, ένας που θα είναι εκεί, δεκάδες καταγράφουμε τέτοιες καθημερινά. Ναι. Δεκάδες μικρές ή μεγάλες. Ναι. Αφήστε τις εταιρείες που σας είπα ότι ναι, και οργανωμένα έχουν αγκαλιάσει αυτό το κομμάτι. Και πολύ ωραία και έτσι, όντως αυτό, γιατί μέχρι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, Κώστα μου, γιατί μέχρι να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση ενώ της τροφοδοσίας, να ανοίξουν κάποια μαγαζιά, κάποια πράγματα, είναι πολύ σημαντικό ναι. αυτό. Ναι, το Αρκαλοχώρι μετά τις 5-5.30 είναι νεκρό, δεν είναι, και καθημερινά δεν κυκλοφορεί τίποτα, αλλά μετά το απόγευμα είναι μόνο τα περιπολικά που είναι σε διάφορα σημεία. Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Πέφτουν μπαλκόνια, πέφτουν οι χιλιαδιό. Εγώ έχω μια μεγάλη ανησυχία, Κώστα, εκτός από τον κόσμο που βέβαια έχει τα σπίτια και έτσι, και με τα σχολιά. Η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη στα συγκροτήματα. Ναι. Νομίζω δηλαδή στο Αρκαλοχώρι δύσκολα θα ξανά. Και τα τρία σχολεία, το γυμνάσιο και λύκειο, είναι κόκκινα, είναι κατάλληλα. Ναι. Ναι, αυτό σημαίνει ότι πρέπει γρήγορα να οργανωθεί το κομμάτι των containers, έτσι, και έρχεται και χειμώνας, και να δούνε και τι θα γίνει με τα σχολιά πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, πρέπει να το πούμε, με τα παιδιά. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί ιδίως για τα παιδιά του λυκείου, δηλαδή ουσιαστικά τα παιδιά της πρώτης λυκείου, δεν έχουν δώσει εξετάσεις, 2 χρόνια τον κορονοϊό και 1 φέτος, γενικά την ύλη στη φυσιολογική τάξη, έτσι δεν. Ναι, είναι. Έχει πάει στραβά αυτή η διετία, πολύ στραβά. Έχει πάει στραβά, όντως. Και βέβαια και τα μικρότερα παιδιά του Δημοτικού θέλουν αυτή την επικοινωνία με το δάσκαλο, με το συμμαθητή τους, με τη φίλη τους. Είναι κάτι που δεν αντικαθίσταται μέσω μιας κάμερας και μιας οθόνης και με τα καλύτερα δεδομένα να υπάρχουν, με τα καλύτερα εγχειρίδια και όλα αυτά. Δεν αντικαθίσταται την επικοινωνία αυτή. Και στα μικρά. Το θέλουν. Αυτό βέβαια προς το παρόν πρέπει να καλυφθεί και γρητάχιστα, όχι απλώς γρήγορα. Έπρεπε να έχει γίνει που λέμε ήδη. Τι να πω. Λοιπόν, εμείς κρατάμε αυτήν την επικοινωνία. Θα προσπαθήσουμε να τη διατηρούμε κάθε μέρα, γιατί ξανά πακώστε ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, έτσι. Και μόλις. Ναι. Μόλις... Ίσως εγώ φοβάμαι και την επόμενη μέρα. Δηλαδή το επόμενο δεκαήμερο που όπως ξέρετε που λένε σβήνουν τα φώτα και φεύγουν. Αυτό θα γίνει. Ναι, ακριβώς αυτό θα γίνει. Ίσως πρέπει να προετοιμαστούμε όχι για αυτό το δεκαήμερο, αλλά για το επόμενο δεκαήμερο. Και σε τρόφιμα και σε χωρίς, δεν θέλω τώρα να το ρίξουμε πολύ, εννοώ την αισιοδοξία μας. Ναι, ναι. Αλλά να είμαστε έτοιμοι για μήνες. Για μήνες. Για μήνες, ναι. Εμείς βέβαια. Παρήγο είναι ότι έχουμε και τους συλλόγους και τους φορείς που έχουν καιρό οργανώσει, ας πούμε, μεγάλες εκδηλώσεις και διοργανώσεις και έχουν εθελοντές, οι οποίοι με ένα απλό τηλέφωνο είναι δίπλα. Είναι δίπλα. Και ο κόσμος έχει στηρίξει τη δυσκολία στο Αρκαλοχώρι. Και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Όχι... Το βοηθάει. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Υπομονή, θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε σε επαφή. Καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη και σε εσάς.